Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κάλεσμα για ενότητα στον απεργιακό αγώνα της 18ης Οκτωβρίου απίφθινε στις σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου μετά και την χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Παράλληλα, υπήρξε πρόταση για 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα νέα μέτρα στη Βουλή. Απόφαση για 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου με τα νέα επώδυνα μέτρα έλαβε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εργατικού Κέντρου Βόλου πέρα της συμμετοχής του στη Γενική Απεργία της 18ης Οκτωβρίου που έχει ήδη προκηρυχθεί από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ. Τότε μηνός έχουμε ξανά Γενική Απεργία, 24ωρη πανελλαδική. Συμμετέχουμε όλοι. Θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας στη συγκέντρωση στις 9.30 το πρωί. Και από εκεί και πέρα έχουμε προβεί και στην πρόταση για υιοθέτηση και 48ωρης απεργίας με την κατάθεση του νομοσχεδίου. Και πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να συνδράμουμε και στην υλοποίηση της απεργίας, αλλά γενικώς και να υπάρχει μεγάλη όδηση συγκέντρωση για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα μέτρα τα οποία θα αναθετήσει η κυβέρνηση, βέβαια κατά εντολή της Τρόικας και των βιομηχάνων. Παράλληλα, υπήρξε η πρόταση του Προέδρου για κοινή κάθοδο στον αγώνα, έστω και σε ουδέτερο έδαφος, όπως ο χώρος του Πανεπιστημίου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα αναλάβει καθένας τις ευθύνες. Από εκεί και πέρα, οι εργαζόμενοι μου το έχουν βάλει πολλές φορές επιτακτικά οπωσδήποτε να κάνω την κίνηση για να βρεθώ με πολλούς για να μπορέσουμε να πάμε μαζί. Το θέμα είναι ότι για τις 48ωρη προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο όπως θα μπορούσε να είναι το Πανεπιστήμιο κάτω του Παπαστράτου. Και από εκεί και πέρα, όλοι οι συνεκαριστικές παρατάξεις, αλλά γενικώς και κίνημα τα οποία υπάρχουν και απλώς κόσμος ο οποίος δεν είναι ανέντεχος και δεν ανήκει πουθενά, να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί. Διότι εκεί θα υπάρχει και το ανάλογο αποτέλεσμα, αυτό που περιμένουμε όλοι μας σαν συνδικαλιστικό κίνημα και ο εργαζόμενος που θέλει, δηλαδή τον κόσμο όλο μαζί. Εκεί πραγματικά θα μπορούμε να ανατρέπουμε νομοσχέδια τα οποία κατατίθονται, τα οποία είναι εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό που απομένει από τις δυνάμεις της ΔΑΣ είναι να λάβει σχετική απόφαση και η εκτελεστική επιτροπή του ΠΑΜΕ. Η πρόταση την οποία αξιολογήθηκε από τη ΔΑΣ αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, περιμένουν μια εντολή, μια σύσκεψη την οποία θα κάνουν για να μπορέσουν να αξιολογήσουν για το αν θα είναι μαζί ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια προθυμία. Η Ολομέλεια του Εργατικού Κέντρου Βόλου θα συνέλθει εκ νέου μετά την απεργία της 18ης Οκτωβρίου, προκειμένου να συζητήσει την πρόταση για 48ωρη απεργία που θα καταθέσει στη ΓΕΣΕΕ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα σωματεία και συνδικάτα του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας έξω από το κτίριο του ΕΟΠΗ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο της υγείας. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το νέο ΕΟΠΗ στη Λάρισα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι σωματείων και συνδικάτων του Εργατικού Κέντρου της πόλης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα πολλά προβλήματα στον χώρο της υγείας, όπως η μεγάλη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στο νέο ΕΟΠΗ και στα νοσοκομεία, με τις όποιες αρνητικές συνέπειες για τους ασφαλισμένους. Εκφράσαμε την αγανάκτησή μας για την δραματική επιδείνωση της κατάστασης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόνοιας που προέκυψε από τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή συγκυβέρνηση. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση για τη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στον ΕΟΠΗ, στα νοσοκομεία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Απαιτούμε πλήρη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό και των ασφαλιστικών ταμείων. Η επιστροφή από το κράτος των παθηματικών των νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων που χάθηκαν από το πρόσφατο κούρεμα και από πληρωμή όλων των χρωστούμενων από το κράτος που χρωστάει στον φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακεία, γιατρούς. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες και για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους ασθενείς με το τηλεφωνικά ραντεβού, με την κάθε εταιρεία να ζητά για την τηλεφωνική κλήση και διαφορετικό ποσό. Απαράδεικτο το καθεστώς με τα τηλεφωνικά ραντεβού. Στοιχίζουν έως και 5 ευρώ η κάθε τηλεφωνική επικοινωνία που να μπορεί ένας ασφαλισμένος. Και γνωρίζετε όλοι ότι είναι τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες, σαν στο ακουστικό να μένετε εκεί και είναι μια πάρα πολύ ανησυχή κατάσταση. Ήδη ακούσαμε και στοιχεία, εμείς είχαμε μέχρι 7 ευρώ πλήρωσε κάποιος και μεγαλύτερα ποσά. Το θεωρεί απαράδεκτο και αυτός συμφώνησε ότι είναι απαράδεκτο, όμως λέω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά, διότι μια εταιρεία κάνει ένα στην άλλη και κρέμει το ζήτημα και αρμέγουν τους ασφαλισμένους. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν τόσο η Ένωση Γυναικών, όσο οι Συνταξιούχοι και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού. Βουτιά στις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφεται λίγες ημέρες πριν τη διάθεσή του στην αγορά, με αποτέλεσμα οι μισοί περίπου βενζινοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να προμηθευτούν με υγρά καύσιμα από την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να δούμε τα δύο ρεπορτάζ που μας έρχονται από Βόλο και Λάρισα.
φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών θα βάλει η νέα τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή του αναμένεται να δημορφωθεί μεταξύ 1,40 και 1,45 ευρώ το λίτρο, δηλαδή έως και 40% ακριβότερη σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα. Εκείνο το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι να πούμε στον κόσμο για να ξέρει πού θα είναι η τιμή. Η τιμή θα ξέρουμε από τη στιγμή που θα παραλάβουμε πετρέλαιο, πού θα πάει και πόσο θα είναι ο ειδικός φόρος και πού θα το πάνε. Βάσει τα δεδομένα μέχρι σήμερα, τα λεγόμενά τους, είναι ότι θα ανέβει, θα έχει μια διαφορά το κίνησης με το θέρμανσης ένα 10 λεπτά με 15. Δηλαδή μιλάμε για ένα 4 περίπου στη Μαγνησία. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε, αν δεν πάρουμε το τιμολόγιο στα χέρια μας να δούμε πόσο το 100% πάνω δηλαδή από πέρυσι. Κοιτάξτε, να δείτε, ο ειδικός φόρος είναι γύρω στα 350% πάνω, κάπου εκεί. Δηλαδή, σαν ποσοστιαία, από 0,90 μέσον όρος που πουλήθηκε πέρυσι, αν πουλιέται 1,4 φέτος, καταλαβαίνετε, είναι γύρω στο μισό ευρώ απάνω. Η εκρηκτική άνοδος της τιμής βουλιάζει και τον αριθμό των παραγγελιών από τους βενζινοπόλες. Χρήμα δεν υπάρχει, αν και είμαστε παραμονές της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, κανείς δεν έχει προχωρήσει σε παραγγελίες και έτσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπολών, ένα 40 με 50% των πρατηριούχων δεν θα προχωρήσει στις απαραίτητες προμήθειες. Δεν υπάρχει ούτε μία παραγγελία πλέον. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχουν παραγγελίες και δεν ξέρω και αν εμείς οι ίδιοι θα παραλάβουμε πετρέλαιο για να βγούμε να κάνουμε διανομές. Διότι όπως καταλαβαίνετε, το να παραγγείλω εγώ για τη Δευτέρα πετρέλαιο, το οποίο πρέπει να το πληρώσω μετρητής, και αν δεν υπάρχει δουλειά, πώς θα μπορέσω εγώ να γυρίσω στο μαγαζί μου, στην επιχείρησή μου. Ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης στις δηλώσεις του προβλέπει τον πιο δύσκολο χειμώνα, καθώς όπως σημειώνει, για ένα μεγάλο αριθμό πρατηριούχων του λουκέτο φαντάζει μονόδρομος. Πολύ δύσκολες μέρες. Ειδικά για αυτόν τον χειμώνα, αλλά και μέχρι τώρα μην νομίζω ότι είμαστε και καλύτερα. Και μέχρι τώρα βλέπετε και εσείς οι καταναλωτές, οι κινήσεις που υπάρχουν στα μαγαζά μας και τι ανταγωνισμός πέφτει στις τιμές και παντού, ας πούμε. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση δουλεύει με 2%, καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει σήμερα. Ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών πάντως και στο Βόλο δεν θα κάνει χρήση φέτος της κεντρικής θέρμανσης και το κάθε διαμέρισμα θα ζεσταίνεται αυτόνομα. Στάση αναμονής κρατούν οι βενζινοπόλες, καθώς εάν δεν ρίξουν τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης από Δευτέρα, θα αρνηθούν να το προμηθευτούν. Φήμες, ωστόσο, θέλουν την τιμή να ξεκινά από το 1,35 με τους πρατεριούχους να δηλώνουν πως η μείωση στην κατανάλωση φέτος θα φτάσει ακόμη και το 60%. Έντονη η διαμαρτυρία από τους εκπρόσωπους φορείς του δικού μου χώρου και μόνο. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ και τους καταναλωτές να διαμαρτυρηθούν έντονα στα κατατόπους γραφεία που έχουν, είτε πολιτικά, είτε βουλευτών, είτε συγγενών τους, διότι η αναλγησία συνεχίζεται. Εμείς κάτω από 1-2, αν η τιμή του πετρελαίου είναι πιο μεγάλη από 1-2, δεν θα πάρουμε πετρέλαιο από Δευτέρα Τρίτη, τους είπαμε. Ίσως το τελικό παζάρι δείξει αύριο το απόγευμα που έχουμε ξανά συνάντηση. Πάντως για τους καταναλωτές να ξέρουν ότι κάπου ακούγεται το 1-3 με 1-35 για όλη την ελληνική επικράτεια. Για τα επιδόματα δεν θα το σχολιάσω, είδατε την προχειρότητα και είδατε τελικά ότι έγινε πολύ φασαρία για το τίποτα. Οι καταναλωτές είναι διστακτικοί, παραγγελίες δεν έχουν τα περισσότερα πρατήρια αλλά την ελληνική επικράτεια και από ό,τι μάθαμε χθες και από συναδέλφους άλλους που μιλήσαμε, η κατάσταση χειροτερεύει. Θα είναι η πτώση κάτω από πάνω από 60% στις πωλήσεις φετινής σεζόν, όμως και οι εναλλακτικές λύσεις που κάποιοι δίνουν είτε με διαφημίσεις είτε με τα λόγια να είναι πολύ επιφυλακτικοί οι καταναλωτές. Όσο για το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι μηδενικό για να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ προς το παρόν το μόνο που ρωτούν είναι στο πόσο θα κυμανθεί η τιμή του. Σε λίγο θα δείξετε και την πίτα, οπότε να ξέρετε το ελληνικό δημόσιο παίρνει τα περισσότερα έσοδα από τα καύσιμα, είτε είναι βενζίνης είτε είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κυμανθεί από Δευτέρα την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Τι ρωτά ο κόσμος θα παίρνει τηλέφωνο? Πιο πολλοί λένε και εύχονται να είναι στο 1-2 ή στο 1-3 αυτό που φωνάζαμε εμείς επί πολύ καιρό. Γιατί αφενός είμαστε μαζί με τους καταναλωτές και αφετέρου ούτε εμείς δεν μπορούμε να το αγοράσουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε παραγγελίες. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε και αυτή το πρόβλημα που έχει ο κόσμος για τη ρευστότητα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πιστώσεις επειδή δεν μας κάνουν και πιστώσεις. Για παραγγελίες φαντάζομαι ούτε λόγος. Όχι, ούτε λόγος. Και ευτυχώς ίσως σε αυτή την κακή συγκυρία που ο καιρός βοηθάει προς το παρόν και δεν ανησυχούν. Εντάξει, όλοι οι Έλληνες είναι και τις τελευταίες στιγμές, όπως και ο Θεσσαλικός κάμπος. Μόλις αρχίσουν οι πρώτες βροχές και νομίζω κάπου λίγο πριν από την παρέλαση θα αρχίσουν να εφοδιάζουν τα σπίτια με πετρέλαιο. Τα περισσότερα όμως έχουν πάρει από πέρυσι, να το αναφέρω. Γιατί τους είχαμε ειδοποιήσει όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου μου ότι θα έχουμε μια αύξηση έστω της τάξης του 20%. Αύριο, ωστόσο, το απόγευμα, οι βενζινοπόλες της Λάρισας πραγματοποιούν σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις τους.
Στη Θεσσαλική επικαιρότητα, στον αθλητισμό θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το Θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ της Λάρισας και του Ολυμπιακού Βόλου στο LFC Arena, που βρήκε νικήτρια την ομάδα της Λάρισας με σκορ 3-0. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Άστρα, ο Λάζαρος Παπαδούλης, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα και το ρεπορτάζ από το πρώτο τοπικό ντέρμπι για την τρέχουσα χρονιά. Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Όντως ολοκληρώθηκε το πρώτο Θεσσαλικό ντέρμπι με μεγάλη νικήτρια και δίκαια την ομάδα της ΑΕΛ με 3-0. Χάρη στα γκολ που πέτυχαν, περίφημο το πρώτο γκολ μετά από συνδυασμό και ωραία assist του Τσίγκα ο Θανάσης Οδυνόπαπας. Με ωραία κεφαλιά ψαράκι ο Νίκος ο Καραδίκας στο δεύτερο ημίχρονο και το τρίτο γκολ ο Ζεκίνια. Η ΑΕΛ όμως είχε και δύο δοκάρια, ήταν σαφώς ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού από την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Και νομίζω ότι έφτασε βάσει ενός αγωνιστικού πλάνου σε μια πολύ μεγάλη και δίκαια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλο, ο οποίος ουσιαστικά στην επίθεση δεν έδειξε κάτι το σοβαρό, δεν έδειξε κάτι το ουσιαστικό. Ο Γιώργος Βαζάκας κοντίνησε να ξεκινήσει και να τελειώσει το παιχνίδι έχοντας στην κορυφή τον Ιμπραχήμα Μπακαγιώκο, ο οποίος έχει μπλοκαριστεί τόσο από σκόντρο και από φάκι και δεν μπορούσε να κουμπίσει μπάλα. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως, δεν μπορούσαν να περάσουν οι παλιές του Ολυμπιακού Βόλου. Ενδεικτικό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μία σοβαρή φάση έγινε για τον Ολυμπιακό Βόλου στο πρώτο ημίχρονο και αυτή ήταν η μοναδική διαφορά του Καθαρού. Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ επέβαλε τον ρυθμό της, έπαιξε έξυπνα και κατάφερε να φτάσει σε αυτό το δίκτυο και επιβλητικό 3-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου, που σίγουρα οι φίλοι εδώ στην Λάρισα θα το περίμεναν πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο γρήγορο. Δεν έχει σημασία αυτό όμως, στα θεσσαλικά ντέρμπι. Δεν έχει σημασία μόνο αυτό για την ΑΕΛ, δεν είναι μόνο το Θεσσαλικό ντέρμπι, δεν είναι μόνο νίκη Βοήθρου, κυρίως είναι και το βαθμολογικό. Οι άνθρωποι της ΑΕΛ είχαν πει ότι θα πρέπει ξεκινώντας από την αρχή να κρατήσουν αλόβητη την έδρα τους και κάπως έτσι το είδαν και σήμερα για να την κρατήσουν αλόβητη την έδρα τους. Και κατάφεραν να το πετύχουν αυτό παίζοντας έξυπνο ποδόσφαιρο, ουσιαστικό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο και ικανοποιώντας περίπου τους 14.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν σήμερα στο αρένα και γιόρτασαν, γιατί γιορτή είναι το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι άλλο, να μην παίρνω σε άλλα πράγματα. Γιόρτασαν λοιπόν αυτή τη μεγάλη επιτυχία των παιχτών του Μιχάλη Γιώργα. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Το κλίμα πώς ήταν, Λάζαρε Παπαδούλη, είχαμε κανένα παρατράγουδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ή και πιο πριν? Μεταξύ των παιχτών δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Μεταξύ των παιχτών δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Ήταν ένα ντέρμπι με ένταση, με πολλά νεύρα. Έτσι όπως το περιμέναμε. Ήταν με ένα διαιτητή, τον Τριαντάφυλλο Τίκα, ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, μπήκε στο παιχνιδιού, δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, στον αγώνα και κατάφερνε να δίνει σίγουρα τις κατάλληλες απαντήσεις σε όλες τις φάσεις που δημιουργούνταν στα καρέ των δύο ομάδων. Ή μάλλον καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, να μην πούμε στα καρέ των δύο ομάδων, γιατί τον Ολυμπιακό Βόλο είπα και πάλι ουσιαστικά δεν έκανε κάτι στα καρέ της ΑΕΛ εκτός από τη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι υπήρχε φανατισμός, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε φανατισμός προς Θεού σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αναμενόταν αυτός ο φανατισμός και ήταν ο αναμενόμενος φανατισμός ο οπαδοί της ΑΕΛ, οι οποίοι θέλησαν να γεμίσουν σήμερα τον αγωνιστικό γήπεδο, το αρένα, το πραγματοποίησαν κατά το πλήσο, θα λέγαμε έτσι. Και βέβαια νομίζω ότι εκτός από μερικούς οι οποίοι βρέθηκαν πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου και έρχονται τα γαλλικά τους στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Να σου πω όμως την αλήθεια ότι από τη θέση που ήμουν, ήσουν και εσύ, δεν μπορούσα να δω καλά, γιατί μετά μπήκε η αστυνομία, μπήκε η αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ και τους εμπόδισε να συνεχίσουν να φωνάζουν και να βρίζουν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω να έγινε κάτι το ουσιαστικό. Δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάτι το ουσιαστικό να γίνεται για αυτήν την ερώτηση που έκανες, εάν δηλαδή δημιουργήθηκαν κάποια πράγματα. Πάντως ήταν ισχυρή η αστυνομική δύναμη. Συγγνώμη. Ναι, λέω, υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη στο γήπεδο για κάθε ενδεχόμενο, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός Βόλος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίχτες. Αποβλήθηκε ο παλαιολόγος. Λόγω παλαιολόγου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πιο μπροστά βέβαια είχε χαριστεί στον Πιερόνι, ο διαιτητής, αλλά θεωρώ ότι σε εκείνη τη φάση πήρε και ο Δινόπουλος την κίτρινη κάρτα, πήρε και ο παλαιολόγος, μόνο που ο παλαιολόγος είχε και άλλη κάρτα. Μάλιστα. Από το πρώτο ημίχρονο και αυτό ήταν η δεύτερη και βέβαια τον απέβαλε. Βέβαια να σου πω ότι ο Ολυμπιακός Βόλου και με τους 11 παίκτες που έπαιζε αλλά και με τους 10 αργότερα, με τους 10 βέβαια μετά άρχισε να εμφανίζει σημάδια αγωνιστικής διάλυσης γιατί οι επιθέσεις ήταν σωριδών στην επανάληψη και ακόμα και όταν έμεινε και με τους 10 παίκτες δυσκόλευσαν τα πράγματα για την ομάδα του Γιώργου Βαζέκα, ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει τα κακώς αγωνιστικά κείμενα, έκανε τις αλλαγές του, προσπάθησε να βγάλει την ομάδα μπροστά. Δεν κατάφερε το σκοπό του και νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε δίκαια με αυτή τη μεγάλη κυβερνητική νίκη για την ομάδα της ΑΕΛ. Σε ευχαριστώ θερμά, Λάζαρε Παπαδούλη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και τι θα πούν. Ναι, ναι. Εύχομαι πάντοτε
να πρυτανεύει η λογική και να καταλαβαίνουν άπαντες, είτε μια πλευρά είτε η άλλη, ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και σε αυτή τη γιορτή θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Εντάξει, να είσαι καλά, πώς το λέω. Σε ευχαριστώ θερμά. Εσύ ξανά στην τηλεόραση από την ερχόμενη Κυριακή. Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτο Θεός. Καλό σου βράδυ. Καλό. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην εθνική επικαιρότητα. Μαύρη τρύπα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στον φετινό προϋπολογισμό παρουσιάστηκε κατά την χθεσινή συνάντηση της Τρόικα με το οικονομικό επιτελείο. Καθώς οι ελεγκτές ζητούν να μην καταβάλουν οι τράπεζες το ποσό που αντιστοιχεί ως μέρισμα για τις ενισχύσεις των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν λάβει από το ελληνικό δημόσιο. Μαύρη τρύπα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση της Τρόικας με το οικονομικό επιτελείο, καθώς οι ελεγκτές ζητούν να μην καταβάλουν οι τράπεζες το ποσό που αντιστοιχεί ως μέρισμα για τις ενισχύσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν λάβει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν μάλιστα να καλυφθεί η τρύπα των 550 εκατομμυρίων ευρώ είτε με κατάργηση από φέτος των δώρων σε δημόσιο και συντάξεις, είτε με επιβολή μιας νέας έκτακτης εισφοράς, είτε με νέες περικοπές στους μισθούς του δημοσίου, είτε με επιβολή έκτακτης εισφοράς στους τραπεζοϋπαλλήλους. Η απέτηση της Τρόικας προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις τόσο από τον Γιάννη Στουρνάρα όσο και από τον Χρήστο Σταϊκούρα, με τον δεύτερο να απειλεί ακόμη και με παραίτηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο θέμα της εμπλοκής, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής, που επεξεργάζεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, λέγοντας πως το δίκαιο επιβάλλει να συμβάλλουν όλοι στα βάρη της κρίσης. Πάντως, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υποστηρίζει ότι υπάρχει νομικό κόλλημα, καθώς η καταβολή του μερίσματος θα αφαιρούσε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα εποπτικά κεφάλαια, γεγονός που θα αύξανε τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, και τονίζει ότι η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με άλλη νομική φόρμουλα. Στο σκληρό πυρήνα των μέτρων, η διαπραγμάτευση γίνεται υπό συνθήκες χρονικής ασφυξίας. Καθώς είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι προαπαιτούμενες δράσεις μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, ενώ από την κυβέρνηση εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο θα προλάβουν να ψηφιστούν τα μέτρα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, μιλώντας για πρώτη φορά ανοιχτά για την επιμήκυνση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει πλέον 2 χρόνια για να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Population and the Greek authorities have been very serious about operating changes, but they need to continue being serious. It's not as if there could be a relaxation. However, and we've said that regularly, Greece needs more time. And I have indicated to the Euro partners that an additional 2 years would be very helpful and reasonable for Greece to actually meet its objectives. Το θέμα σχολίασε και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως πρόκειται για κοινωνικό έγκλημα και απίθμενο κινησμό. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι η Τρόικα ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να μην διεκδικήσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο, και ανταυτού να βρει ισοδύναμο με την περικοπή, την κατάργηση μάλλον, όχι την περικοπή, των δώρων Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα από αυτό το έτος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε έναν απίθμενο κινησμό, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κοινωνικό έγκλημα και το κυριότερο, βρισκόμαστε μπροστά στην καταράκωση οποιασδήποτε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η γερμανική πλευρά εξακολουθεί μέσω του κυρίου Σόιμπλε να αρνείται το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο επίσημος φορέας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των φιλελευθέρων, Ράινερ Μπρούντερλε, δήλωσε ανοιχτός ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο στοιχείο όμως στην Λάρισα, ο εκπαιδευτικός και πρώτος επιλαχών δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Λαρισαίων, ο κ. Χρήστος Αγορίτσας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ράιδο. Έχει ξεφύγει από κάθε όριο το θέμα με την Τρόικα. Δεν ξέρω τι ζητάνε. Έχουμε γίνει άνω κάτω από το μεσημέρι όταν και διέρευσε το ότι ζητάνε σε νησιά που οι κάτοικοι είναι κάτω από τους 150 να εγκαταληφθούν, να φύγουν δηλαδή οι άνθρωποι από εκεί για να κάνουν εξοικονόμηση κονδυλίων. Δεν ξέρω τι άλλο θα ζητήσουν, κυρία Γουρίτσα, ειλικρινά. Δηλαδή, με αυτό που σήμερα μάθαμε, νομίζω ότι θα πρέπει να τα περιμένουμε πλέον όλα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Έτσι. Είναι εξωφρενικό αυτό που διαβάσαμε για τα νησιά τα οποία είναι η δύναμη του ελληνισμού. Έτσι, αυτά τα νησιά, δηλαδή, είναι
χώροι που καθημερινά δίνουν αγώνα οι κάτοικοί τους, και αν πραγματικά ισχύει, είναι τραγικό πραγματικά. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. Δεν ξέρω, ειλικρινά, χάνω τα λόγια μου μερικές φορές και μία από αυτές είναι η σημερινή με τα όσα φέρεται να έχει ζητήσει ο κύριος Τόμσεν και οι υπόλοιποι επιτελείς μαζί με τα κλιμάκια από την ελληνική κυβέρνηση. Να έρθουμε λίγο στα του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος και αυτός εξαρτάται άμεσα από την κεντρική εξουσία, περιμένει πώς και πώς χρήματα από την επόμενη δόση για μία σειρά εκκρεμωτήτων. Νομίζω ότι κυκλοφορείτε, ζείτε καθημερινά στην Λάρισα και είστε αποδέκτης εκατοντάδων παραπώνων. Όχι ότι φταίτε εσείς, ούτε η Δημοτική Αρχή. Μπορεί να ασκήσουμε κριτική στον κύριο Τζανακούλη για χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά όχι για το ότι δεν έχει να δώσει χρήματα τα οποία έχει προϋπολογίσει, αλλά δεν του έχει δώσει η κεντρική εξουσία. Ακριβώς. Άλλωστε και ο Δήμος Λαρισαίων είναι κομμάτι της αλυσίδας αυτής που αποτελεί και ένα μέλος της αλυσίδας του ελληνικού κράτους. Όταν το ελληνικό κράτος δυσκολεύεται, προφανώς και ο Δήμος, σαν ένα μέρος αυτής της αλυσίδας, σαν ένας κρίκος αλυσίδας, αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο κόσμος λογικό είναι να δυσκολεύεται, λογικό είναι να αντιμετωπίζει καθημερινά όλο και πιο έντονα προβλήματα και πολλές φορές οι αντιδράσεις του κόσμου ίσως και να ξεφεύγουν και αυτό οφείλεται στη δυσκολία που βιώνει καθημερινά ο μέσος Έλληνας. Όλη αυτή η δυστοκία η οποία επικρατεί και η εικόνα, θα μου επιτρέψετε να πω, διάλυσης. Όχι όμως με ευθύνη της αυτοδιοίκησης και με ευθύνη, με συνυπευθυνότητα αν θέλετε, αλλά όχι με αποκλειστική ευθύνη της αυτοδιοίκησης που εμφανίζεται στους Δήμους κυρίως, όχι στις περιφέρειες, διότι έχουν ένα τελείως διαφορετικό μπάτζετ, διαχειρίζονται ως επιτοπλίστων ευρωπαϊκό χρήμα, δεν έχουν να κάνουν με το κράτος τόσο πολύ. Λίγα είναι τα πράγματα τα οποία τους προβληματίζουν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Όχι ότι δεν έχουν και αυτά τα προβλήματά τους, αλλά στους Δήμους έχουν μια εικόνα διάλυσης η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στους πόρους που δεν έρχονται ποτέ από το κράτος. Το ερώτημα είναι, δεν λειτουργεί αυτό αποθαρρυντικά για νέους ανθρώπους σαν και εσάς στο να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση, διότι πλέον το να είσαι δήμαρχος, προβλήματα σου επιφέρει. Δεν σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει ούτε δόξα, ούτε ικανοποίηση. Σε κυνηγάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, το τηλέφωνο σου σπάει από πιστωτές και δημότες με χιλιάδες προβλήματα. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σκεφτείτε το εξής, αν εμείς οι νέοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είμαστε καλώς ή κακώς είμαστε το μέλλον αυτού του τόπου, γυρίσουμε την πλάτη εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν, από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο μέλλον. Οι νέοι άνθρωποι είναι η ελπίδα, είναι το σήμερα, είναι το αύριο. Είμαστε η γενιά που θα πάρουμε αύριο την τύχη στα χέρια μας. Στις μικρές τοπικές κοινωνίες και στις μεγαλύτερες κοινωνίες, ακόμα και σε αυτή τη χώρα. Και αυτή η γενιά είναι που καλείται να δώσει λύση. Αν λοιπόν εμείς αποθανηθούμε από όλα αυτά και γυρίσουμε την πλάτη, νομίζω ότι τα μηνύματα για το μέλλον δεν θα είναι ευχάριστα και δεν θα είναι θετικά. Μπορεί κάποιοι Λαρισαίοι να μην γνωρίζουν τα ονόματα κάποιων εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων, σίγουρα γνωρίζουν το δικό σας. Και ας μην σας ξέρουν, και το λέω αυτό έτσι για να βάλω στην κουβέντα και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν την υπόθεσή σας, από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, όταν λοιπόν εξελέγει ο κύριος Χρήστος Κέλλας ως δεύτερος στο ελληνικό κοινοβούλιο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και βάσει των όσων είχατε καταγγείλει, υπήρξε μια ξεκάθαρη δέσμευση από την πλευρά του ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου το οποίο κατήχε, κάτι όμως το οποίο δεν συνέβη συνέχεια. Είχαμε έναν χαρτοπόλεμο εντός εισαγωγικών με επιστολές ένθεν κακήθεν. Ναι. Αλλά εν τέλει αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μετέωρη κατάσταση. Ο κύριος Κέλλας διατηρεί και τα δύο αξιώματα, και αυτό του βουλευτή και αυτό του Δημοτικού Συμβούλου, αναζωπυρώνοντας βέβαια κάποια σενάρια που τον θέλουν να ασχολείται περισσότερο με την αυτοδιοίκηση στο εγγύς μέλλον στις επόμενες εκλογές. Θέλω να μου πείτε εσείς, μετά από αυτό το οποίο συνέβη, μετά από αυτήν την αντιπαράθεση με τον κύριο Κέλλα, τι στάση τηρείτε εκτός από την αναμονή, μάλλον τι θα κάνετε εφ' εξής για το συγκεκριμένο θέμα, με δεδομένο ότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο κύριος Κέλλας δεν φαίνεται διατεθειμένος να σας παραδώσει την θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε. Αναφερθήκατε σε ανταλλαγή δηλώσεων που έγινε. Εγώ θα ξεκινήσω την ιστορία όπως ακριβώς έχει συμβεί, σε δημοσίευμα που προηγήθηκε των εκλογών του Μαΐου, είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί, διότι όπως ο ίδιος έλεγε τότε, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Είναι υποκριτικό να λες ότι διατηρώ και τις δύο θέσεις και προσφέρω
και στο Δήμο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κατόπιν αυτό άλλαξε μέσω πλαγίων δημοσιευμάτων, ψιθυριστών, παραπολιτικών, κύκλων κλπ. Και ουσιαστικά προσπάθησε να μας πει, εμένα προσωπικά δεν με έπεισε και νομίζω και τους περισσότερους Λαρισαίους, ότι μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να είμαι και εδώ και εκεί και μπορώ να προσφέρω. Κατηγορήθηκα μέσω κύκλων και παραπολιτικών ότι εγώ ήθελα να παραιτηθεί γιατί είχα ιδιωτελείς λόγους. Για να πάρετε μετάθεση. Να πάρω μετάθεση. Εγώ είμαι εδώ στη Λάρισα και συνεχίζω να ζητάω την παραίτησή του, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος μου. Ο λόγος είναι επειδή για μένα και για περισσότερους πολλούς Λαρισαίους ήταν ασυνεπής σε αυτό που είχε πει. Και βεβαίως, επειδή όπως ο ίδιος είχε πει, είναι θέμα προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Εγώ λοιπόν για αυτό το λόγο είμαι εδώ, για να προσφέρω και περιμένω τις εξελίξεις και δηλώνω παρόν. Αληθεύει ότι την επομένη των εκλογών είχατε τέτα τέτ και σας επανέλαβε ότι είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί κάπως και έτσι να ανοίξει το δρόμο, ναι, σε εσάς? Τέλος πάντων, είχε γίνει κάπως έτσι μπροστά σε άλλους και σε αρκετό κόσμο που ήταν στο τραπέζι. Από τότε έχετε ξαναμιλήσει. Εγώ τότε σας συγχαρητήρια και την πρώτη και τη δεύτερη. Και στην δεύτερη εκλογή του έδωσα συγχαρητήρια. Στη δεύτερη εκλογή, μάλιστα, προσωπικά μου είπε ότι θα περιμένουμε λίγο να δούμε πώς είναι το κλίμα, αν θα ξαναέχουμε εκλογές. Αυτό μου είπε τότε. Δεν μου είπε ότι δεν θα παραιτηθεί. Και βεβαίως μετά από κάποιες ημέρες το διάβασα στα παραπολιτικά. Και μετά ξεκίνησε η γνωστή ιστορία. Και εγώ απλά ήταν μια απάντηση. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Ο κόσμος όμως δεν το έχει ξεχάσει. Και μάλιστα όπου βρεθώ και όπου σταθώ, συζητάνε αυτό το θέμα και μου κάνουν εντύπωση τα σχόλια κόσμου που δεν γνωρίζω, κόσμου που δεν γνώριζα, που με σταματάνε στον δρόμο, που ακόμα και με το αυτοκίνητο δίπλα με μηχανάκια να μου μιλάνε, που ήταν πρωτόγνωρο για μένα όταν το θέμα είχε βγει στην επιφάνεια για την αντιδράση από τον κόσμο. Είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Ναι. Με τον κύριο Κέλλα, το τελευταίο διάστημα έχετε κάποια επαφή, είτε άμεση είτε έμεση? Δεν έχουμε καμία επαφή. Μέσω κοινών γνωστών, κοινών συνεργατών, γιατί ανήκετε στην ίδια δημοτική ομάδα του κύριου Ζανακούλη. Ναι. Δεν έχουμε κάποια επαφή. Όχι, δεν επεδίωξα να έχω κάποια επαφή μαζί του. Εγώ απλώς αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι και όταν με ρωτάνε, και δεν το κρύβω, δεν κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, ζητώ να φανεί συνεπής αυτό που είπε. Δηλαδή αυτό που είχε πει και να μας πει τελικά γιατί άλλαξε γνώμη. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Αυτή την απορία έχω ακόμη. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι όσο το πράγμα ξεθοριάζει, περνάει ο χρόνος, αρχίζει και ξεχνιέται. Ξέρετε, από κάποιους. Εσείς μπορείτε να μην το ξεχνάτε, αλλά κάποιοι πιθανόν να το ξεχάσουν. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια πράξη η οποία θα προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα? Λένε πολλές φορές ότι όταν έχεις ένα καλό χαρτί, σημασία έχει το πώς παίζεις το καλό χαρτί αυτό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα το τι θα γίνει στην πορεία είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ή να πούμε ότι ναι, θα κινηθούμε σε την κατεύθυνση. Εγώ είμαι εδώ, δηλώνω παρόν, ασχολούμαι καθημερινά με τα προβλήματα, έρχομαι σε επαφή με τους συμπολίτες μου, με τους συμπολίτες μας, συζητάμε, μεταφέρω τα προβλήματα που ακούω καθημερινά και αναμένω τις εξελίξεις. Βλέποντας τα πράγματα τώρα πιο καθαρά, πιο ψύχρεμα, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Κέλλας δεν τήρησε την υπόσχεσή του όπως λέτε? Αυτή είναι και η δική μου ερώτηση. Γιατί δεν τήρησε την υπόσχεσή του? Προσπαθήσατε να μπείτε στο μυαλό του και να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο έκανε αυτή τη στροφή? Η δουλειά μου δεν είναι να μπω στο μυαλό του. Εγώ απλά τον ρώτησα και αυτή την απάντηση περίμενα τότε, το καλοκαίρι. Καταλάβατε? Αυτή την απάντηση, την οποία δεν έλαβα ποτέ, νομίζω. Θεωρείτε ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις μέχρι το τέλος του 2012? Και για τον κύριο Κέλλα, και το λέω αυτό, αλλά γιατί και ο κύριος Ζανακούλης δεν μας έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ακόμη, εάν για πέμπτη συνεχόμενη φορά θα διεκδικήσει την δημαρχία ή αν θα αποσυρθεί, όπως είχε πει στο τέλος της προηγούμενης θητείας του. Εκτιμώ ότι γενικά το 2012 θα είναι μια χρονιά εξελίξεων. Αυτό το κομμάτι δηλαδή του 2012 που απομένει. Τόσο στην τοπική μας κοινωνία, όσο και ευρύτερα για τη χώρα μας. Οπότε περιμένουμε και βλέπουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Είμαστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε ξανά εμείς, κυρίες και κύριοι, στην εθνική επικαιρότητα να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σήμερα κατέθεσαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ. Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσαν σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης για τη λίστα Λαγκάρτ. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής Αναστάσιο Νεράτζη, ο κ. Βενιζέλος είχε εκφράσει τη βούληση να κληθεί ως μάρτυρας.
Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αναμένεται να καλέσει επίσης τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου και τον Υπουργό Γιάννη Στουρνάρα. Στην Επιτροπή έχουν καταθέσει ήδη για το ίδιο θέμα ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Σπύρος Κλαδάς, και ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Στασινόπουλος. Επίθεση κατά των πρώην Υπουργών Οικονομικών Βενιζέλου και Παπακοσταντίνου έκανε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ο Αλέξης Τσίπρας. Αντί εσείς εδώ να είστε το όχημα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση ίσπραξης εσόδων για την αποφυγή νέων μνημονίων, υπήρξατε και εσείς τα θύματα αυτών που χρόνια τώρα καλύπτουν τα ίχνη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. Αυτό που με περισσό θράσος κρύβανε στο σπίτι τους, κάτω από το μαξιλάρι τους, τα στικάκια της λίστας Λαγκάρτ και όχι μόνο, και την ίδια στιγμή με χυδαίο τρόπο σας αποκαλούσαν όλους εσάς εδώ ρε τυρέ. Η λίστα Λαγκάρτ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, διότι αναδεικνύει τον περισσό κινησμό μιας πολιτικής εξουσίας ανάλγητης, η οποία προσπαθεί διαρκώς να μεταφέρει τα βάρη στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους δικούς της προστάτες. Και αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά, γιατί ο κύριος Βενιζέλος κράτησε αυτή τη λίστα και ο κύριος Παπακοσταντίνου, δύο υπουργοί, για δύο χρόνια. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη οι οικονομικοί εισαγγελείς εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το εάν η λίστα που έφτασε στα χέρια του είναι η πρωτότυπη και ζήτησαν από τον κύριο Στουρνάρα να ζητήσει από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών τη λίστα. Σχολιάζοντας την κίνηση αυτή των οικονομικών εισαγγελέων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ, δήλωσε πως αυτό που έπρεπε να κάνει η πολιτική ηγεσία το έκανε η δικαιοσύνη. Το 25,1% άγγιξε η ανεργία τον Ιούλιο στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, έναντι 17,8% τον ίδιο μήνα του 2011 και 24,8% τον Ιούνιο του 2012, ενώ η ανεργία στους νέους έχει ξεπεράσει το 54%. Νέα έκρηξη ανεργίας καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2012 για την Ελλάδα, με τις νεαρές ηλικίες όπως φαίνεται να μπαίνουν στη μέγενη της κρίσης. Η οικονομική συγκυρία έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά την ανεργία στην Ελλάδα, αφού οι προσλήψεις είτε γίνονται με καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων ή ακόμη χειρότερα δεν γίνονται καθόλου. Η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις στην αγορά, σύμφωνα και με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 1.261.604 άτομα ήταν οι άνεργοι τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελστάτ, αγγίζοντας το 25,1%. Να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2011 η ανεργία ήταν στο 17,8%, ενώ τον Ιούνιο του 2012 η ανεργία είχε ανέλθει στο 24,8%. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 377.991 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011 και κατά 23.255 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012. Και πάλι πρωταθλήτρια στην ανεργία είναι οι γυναίκες με ποσοστό 29%, ενώ οι άνδρες άνεργοι είναι σε ποσοστό 22,3%. Στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, η ανεργία αγγίζει το 54,2%. Στις ηλικίες 25 έως 34 ετών, φτάνει το 31,4%, ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η Ήπειρος, η Μακεδονία, Θράκη και η Αττική καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με ποσοστά 27,1%, 24,9% και 25,2% αντίστοιχα. Αλλάζουμε θέμα. Η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη σε πρόγραμμα διακρατικό, το οποίο αφορά δήμους που διαθέτουν λίμνες. Στο διακρατικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Κύπρος και η Σουηδία. Λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας στην Στερεά, Δημήτρης Μήτρου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Απόστολε, κυρίες, κύριοι. Κατά τη διάρκεια ημερίδας, Απόστολε, που πραγματοποιήθηκε στο Λιδωρίκι της Φωκίδας, υπεγράφει η ιδρυτική διακήρυξη για τα μέρη, όπως είπες, που διαθέτουν λίμνες. Πρόκειται για τη σύσταση δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων με λίμνες, στο οποίο μετέχουν δήμοι της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Σουηδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Κύπρου. Βασική στόχη, Απόστολε, η προστασία των υδάτινων πόρων των λιμνών, η ανταλλαγή εμπειριών διαχείρισης και η δημιουργία
ενός πλαισίου υγιούς ανάπτυξης των παραλίμνιων περιοχών. Επιπροσθέτως, στην ημερίδα Απόστολε ακούστηκαν προβλήματα αλλά και ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από τη διαχείριση των λιμνών αυτών των κρατών και της περιοχής μας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιμνών. Απόστολε. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο Βόλο τώρα, δίνοντας βαρύτητα στην κοινωνική πολιτική, η Δημοτική Αρχή της πόλης παρουσίασε σήμερα την δεύτερη φάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού 2012-2014, η οποία θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, παρουσιάστηκε σήμερα από το Δήμο Βόλου ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την τριετία 2012-2014, που ανέρχεται σε 154,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 50.910.361 ευρώ αφορούν το στενό Δήμο. Ο στόχος κατά την κατάρτιση του επιχειρησιακού ήταν οι δράσεις να είναι εφικτές από άποψη χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά αβέβαιη οικονομική κατάσταση και την δραματική μείωση των εσόδων του Δήμου. Και επίσης, επειδή ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία απόλυτη προτεραιότητα είναι η στήριξη της κοινωνικής συνοχής, δίνεται μεγάλο βάρος σε δράσεις που αφορούν στον κοινωνικό τομέα. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου, όλες οι δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου έχουν πηγή χρηματοδότησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική πολιτική. Στο πρώτο μέρος είχαμε μείνει στις ενδεικτικές δράσεις που θα κάνει ο Δήμος. Εκεί πέρα τελείωνε το πρώτο κομμάτι, το στρατηγικό. Τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση που λέμε, εκτός από τις ενδεικτικές, ποιες είναι μονοματεπώνυμο οι δράσεις. Η υπόσχεση που είχε δοθεί τότε στη συνέντευξη τύπου ήταν ότι δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι εκτός πραγματικότητας και η κάθε δράση θα έχει πηγή χρηματοδότησης. Αυτό το τηρήσαμε. Θα το δείτε και στους πίνακες ότι όλες οι δράσεις έχουν πηγή χρηματοδότησης. Τηρουμένου φυσικά των αναλογιών και των συνθηκών που περνάει η χώρα. Εντάξει, αν τυχόν γκρεμιστούν όλα, όπως καταλαβαίνετε, όλα βγαίνουν στον αέρα. Στην ερώτηση, εν μια τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία δικαιολογεί την εκπόνηση του σχεδίου, η αρμόδια αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να το κάνει, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να εντάξει κανένα έργο. Ανθρώπινη αλυσίδα δημιούργησαν χθες το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο του Βόλου πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των εργαζομένων του νοσοκομείου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αχυλοπούλιο. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, του Συνδικάτου Μετάλλου Μήτσου Παπαρίγα, της ΕΛΜΕ και του Ιατρικού Συλλόγου. Κάλεσμα στους κυβερνώντες να στηρίξουν το νοσοκομείο του Βόλου και σε υλικά μέσα, απίφθηναν εργαζόμενοι του Αχιλλοπουλίου και οι ιατροί στη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα. Πειρά εξαπολύθηκαν και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου του Βόλου. Καλούμε τους πολίτες της Μαγνησίας για πραγματικά γιατί πρέπει να σώσουμε και διασφαλίσουμε το νοσοκομείο μας. Μετά τις ομιλίες θα κατεβάσουμε και ένα ψήφισμα για όλους τους πολίτες, το οποίο ζητάει άμεσα από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Υγείας, από τη διοίκηση της 5ης ΥΠΕ. Να μας φέρουν γιατρούς σε βασικές ειδικότητες που αυτή τη στιγμή λείπουν, καθώς επίσης και προσωπικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό, και να μας εξαιρέσει η κυβέρνηση από αυτό που είναι για όλους το δημόσιο τομέα, μία πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις. Πληρώναμε μία ζωή, ξέρω εγώ, 30 χρόνια ασφάλεια για να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τώρα που ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις επενδύσεις που κάναμε, πρέπει όπου να πάμε να πληρώνουμε. Δυστυχώς η διοίκηση αντί να εψυχώνει και να ενδυναμώνει το προσωπικό στη δύσκολη αυτή συγκυρία και βέβαια στη δύσκολη αυτή συγκυρία που έχουμε φτάσει, σίγουρα όλα τα φαινόμενα της παρασιτισμού και όλα τα φαινόμενα της διαφθοράς θα μπορούσε αν ήθελε να τα στείλει εκεί που θα έπρεπε, με τις νόμιμες διαδικασίες. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει. Δυστυχώς, προσπαθεί να διασύρει το προσωπικό που με αυτό το προσωπικό θέλει να λειτουργεί στο νοσοκομείο. Είναι παράλογο, παράδοξο, παρανοϊκό. Δεν ξέρω, πρέπει η πολιτεία, πρέπει και όλοι οι τοπικοί φορείς να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν είναι ένα το περιστατικό, και θέλω να το τονίσω, που έχει χαθεί. Έχει χαθεί ένα 7χρονο από κρανιοκεφαλική κάκωση, γιατί δεν υπήρχε νευροχειρουργός.
Μια κοπέλα 30χρονη πριν δύο μήνες έπαθε κεφαλικό επειδή δεν υπήρχε νευροχειρουργός. Δεν γνωρίζανε οι άλλες ειδικότητες, τη στείλαν πίσω και ευτυχώς επικοινώνησε με κάποιο δικό της νευροχειρουργό και μπόρεσε και σώθηκε. Και οι τοπικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη μη εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου του Βόλου, τόνισαν επιπλέον οι συγκεντρωμένοι έξω από το Αχιλλοπούλιο. Ξεκίνησε σήμερα στην Λάρισα το 15ο Συνέδριο Καρδιολογίας, παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της υγείας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις παθήσεις της καρδιάς. Ευχάριστα είναι τα νέα γύρω από τις νέες εξελίξεις για τα σκευάσματα σε ό,τι αφορά τις παθήσεις καρδιάς, όπως σημειώνει όμως στο πλαίσιο του 15ου Καρδιολογικού Συνεδρίου ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Δυστυχώς τα νέα φάρμακα είναι πολύ πιο ακριβά από τα παλαιότερα. Υπάρχουν αρκετά καινούργια. Αλλά εάν θα μπορούσα να πω σε θέματα φαρμάκων τι καινούργιο υπάρχουν, είναι τα καινούργια φάρμακα που έχουν σχέση με αντιπυκτικές ιδιότητες. Τα οποία είναι μια σαφής πρόοδος σε σχέση με τα παλιά, αλλά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει τρομακτική διαφορά στο κόστος. Και εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, σαν Έλληνες καρδιολόγοι. Αν πάρετε τις αιτίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μου δίνετε ευκαιρία να το πω, πρέπει να λυθεί. Στην οποία και εμείς ανήκουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να τη στηρούμε, λέει ότι για τυχή περίπτωση, για την τάδε αρρώστια, χρησιμοποιήστε το τάδε καινούριο φάρμακο. Το τάδε καινούριο φάρμακο έχει μια αξία η οποία μπορεί να είναι 10% ή 15% μεγαλύτερο το όφελος με μια πολλαπλάσια αξία σε σχέση, πολλαπλάσια τιμή σε σχέση με το παλιό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και πρέπει να λυθεί και πρέπει να αποφασίσουμε αν μπορούμε να συντηρούμε τέτοιες σχέσεις κόστος προς όφελος. Όπως πάντως σημειώνουν οι διοργανωτές, αυτά τα συνέδρια αποτελούν και μια τονωτική ένεση για την τοπική αγορά. Όπου πέφτει χρήμα και δεν προέρχεται από το κράτος αυτό το χρήμα, σε ένα τόπο απλούστατα ανεβάζει λίγο την οικονομία. Και πολύ χρήμα δεν βλέπω να πέφτει από τις κρατικούς μηχανισμούς στο κράτος. Εν τούτοις αυτά τα συνέδρια με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικούς τομείς, προσφέρουν και αυτή την οικονομική υπηρεσία. Τώρα ακούσατε πολλά καινούργια φάρμακα, τα οποία είναι ακριβά κλπ. Ένας άλλος σκοπός αυτά τα συνέδρια που ο ένας δίνει θάρρος στον άλλον είναι ο γιατρός προσπαθεί να διατηρήσει τον συνανθρωπό του υγιή ασχέτως τόπου, χρόνου και μέσων. Αν βρεθώ πάνω στον Όλυμπο και έχω ένα άρρωστο με άφραγμα του μυοκαρδίου, δεν θα πω ότι δεν έχω εργαστήριο καθητηριασμό, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα και να δέσω τα χέρια μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ το καλύτερο, όπως και στο πεδίο της μάχης, όταν τραυματιστεί ένας, ο γιατρός κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Το συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα και ολοκληρώνονται στις 14 Οκτωβρίου με χρήσιμα συμπεράσματα. Μένουμε στον χώρο της υγείας. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η επιστημονική γνώση ως εργαλείο παροχής υπηρεσιών του συγχρόνου φαρμακείου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Βόλου. Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας. Τις παραμέτρους εκείνες που θα κάνουν τη σχέση του φαρμακοποιού καλύτερη με τον πολίτη που έχει ανάγκη, έδωσε στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης στο Ξενία ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας. Αυτό βεβαίως εξαρτάται και από την οργάνωση της πολιτείας για να υπάρχει κάλυψη όσων χρειάζονται φάρμακα αποτελεσματικά, ήταν το επιπλέον σχόλιο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων από κακή διατροφή και κατ' επέκταση της υγείας. Ο Φαρμακευτικός Συλλόγος Μαγνησίας διοργανώνει μια επιστημονική εκδήλωση σε συνεργασία με φαρμακευτική εταιρεία, που σκοπό έχει την περαιτέρω ενημέρωση των φαρμακοποιών της περιοχής μας για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητά τους, θέματα όπως είναι η χοληστερίνη, όπως είναι η αλλεργία, όπως είναι το άσθμα. Είναι χαρά πραγματικά που μπορούμε και σε μια τέτοια περίοδο που πραγματικά ο τόπος περνάει, έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να εξετάσουμε νέους παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας και τονίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για την καθημερινότητά μας και τη βελτίωσή της. Οι φαρμακοποιοί της Μαγνησίας εκτός του να αγωνίζονται, ξέρουν και να ενημερώνονται και να προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα λοιπόν για μας είναι ένας στόχος ότι η αυριανή μέρα θα μας βρει περισσότερο γνώσεις από αυτά τα θέματα, τα οποία πραγματικά θα είναι καλό και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Ο κλάδος των φαρμακοποιών απέναντι σε ένα κράτος με ανοιχτές πληγές, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά κοινωνικούς και επαγγελματικούς κλάδους.
στον χώρο του αθλητισμού. Είδαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, την νίκη της Λάρισας με 3-0 επί του Ολυμπιακού Βόλου στο τοπικό θεσσαλικό ντέρμπι για την δεύτερη τάξη κατηγορία. Το θετικό αποτέλεσμα πήρε χθες και η νίκη Βόλου με αντίπαλο τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Τελικό σκορ με γκολ που επιτέθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-0 υπέρ της νίκης. Πολύ σκληρή για να πεθάνει παρά το βροχερό καιρό ήταν χθες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η νίκη Βόλου που πήρε στις καθυστερήσεις το θετικό αποτέλεσμα με 1-0 και τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Ήταν η πρώτη νίκη για τους Κιανολεύκους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. 3.000 ήταν περίπου οι φίλαθλοι της νίκης που έδωσαν το παρόν στις κερκίδες του γηπέδου. Το νικηφόρο τέρμα για τους γηπεδούχους απέναντι στο Γεραιό ήλθε δύσκολα στο 92 παρά το ότι είχαν την υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τάντιτς, ο Σαμαράς έπιασε κεφαλιά και ο Μίτσης μπόρεσε να κάνει την προβολή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Στη συνέχεια, η αγωνία ήταν μεγάλη για την νίκη, καθότι ακολούθησαν και άλλα λεπτά καθυστερήσεων λόγω διακοπής, αλλά δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος και οι Κιανόλευκοι πανηγύρισαν. Η νίκη έφτασε έτσι τους 7 βαθμούς και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος, όντως ο αντίπαλος μπορεί να πει ήταν καλύτερος από εμάς. Είχε την κατοχή της μπάλας, αν και δεν δημιούργησε φάσεις, κατόρθωσε με τον τρόπο που πέτυχε τον γκολ να πάρει μια πολύτιμη νίκη. Δεν μπορώ να κρατήσω πολλά θετικά στοιχεία από την ομάδα μου, αλλά βέβαια μέσα από μια προσπάθεια και μέσα από μια διαχείριση που γίνεται με αυτό το υλικό, να μπορέσουμε να πιστέψουμε ακόμα περισσότερο στους εαυτούς μας. Και ειδικά με ένα τέτοιο τρόπο που επανειλημμένα δεχόμαστε τον γκολ. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, η δικιά μας η ομάδα, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έπαιξε με τον ίδιο τρόπο, νομίζω, μέχρι στιγμής και στα 3 παιχνίδια. Δικαιωθήκαμε στο τέλος γιατί πιστεύουμε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά. Σήμερα είπαμε να κάνουμε μια αμυντική λειτουργία η οποία θα είχε το εξής χαρακτηριστικό. Επειδή θα βγαίναμε και θα πιέζαμε πραγματικά, θα βγαίναμε ψηλά, έπρεπε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη μάχη περίπου σε κόντρες στο μισό γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής δεν έκανε ούτε μια τελική προσπάθεια. Εμείς κάναμε κάποιες φάσεις. Είναι ένα κομμάτι όμως που πρέπει σίγουρα να βελτιωθούμε και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μας το κρύβει αυτό ο μανδύας μιας νίκης. Πάμε να δούμε τώρα τις τελευταίες κληρώσεις των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Να ξεκινήσουμε από το Λότο. Οι τυχεροί αριθμοί είναι 15, 21, 35, 36, 39, 40 και αριθμός Λότο το 4. Επαναλαμβάνω, 15, 21, 35, 36, 39, 40 και αριθμός Λότο το 4. Jackpot και στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε να δούμε τον Τζόκερ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι 21, 22, 28, 32, 43 και Τζόκερ το 10. Επαναλαμβάνω, 21, 22, 28, 32, 43 και Τζόκερ το 10. Και εδώ Jackpot στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε όμως δύο νικητές στην δεύτερη που παίρνουν από 225.443,42 ευρώ. Κλείνουμε με το πρώτο. Ο τυχερός αριθμός είναι 5, 6, 6, 8, 5, 8 και 4. Επαναλαμβάνω, 5, 6, 6, 8, 5, 8 και 4. Jackpot είχαμε και στις δύο πρώτες κατηγορίες του πρώτου. 10 νικητές στην τρίτη που παίρνουν από 2.500 ευρώ έκαστος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η βραδινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από την ιστοσελίδα μας www.astratv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.